με τις καιρικές συνθήκες και στην περιοχή να συνεχίζουν να είναι δυσμενείς, ευνοώντας την πρόκληση, κυρίως όμως την επέκταση των πυρκαγιών, σε επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς επίσης η πολιτική προστασία και οι εθελοντές, ενισχύοντας τα μέτρα πρόληψης και τη φύλαξη σε ευαίσθητα σημεία της Ηπαίθρου. Η συνεργασία αυτή, που επιτεύχθηκε έπειτα και από τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι άλλων περιοχών της χώρας, έχει αποφέρει καρπούς, όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, ζητώντας να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι οι καιρικές συνθήκες και οι βροχοπτώσεις που κάποια στιγμή θα έρθουν να δώσουν μια μεγάλη ανάσα στην ένταση της περίοδου. Η συνεργασία της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτού του κόσμου που υπάρχει εδώ, μαζί με την πολιτική προστασία, τις τοπικές αρχές, έχουν δώσει αποτελέσματα. Επίσης, οι εθελοντές που φυλάνε σε όλα τα σημεία, γιατί δυστυχώς από αυτές τις πυρκαγιές που είχαμε, είδαμε ότι οι περισσότερες ήταν βαλτές, για μην πούμε σχεδόν όλες, μας έχουν κάνει να φυλάμε σε όλα τα σημεία και να τρέχουμε με την πρώτη κουβέντα που βλέπουμε ότι κάπου ξέσπασε πυρκαγιά. Ζητάω όλοι να φυλάτε παντού. Οι μέρες οι δύσκολες είναι λίγες ακόμα. Θεωρώ ότι με τη συνεργασία όλων θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον τόπο μας. Όλοι μαζί, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους πυροσβέστες και στους εθελοντές, στην πολιτική προστασία και στην αυτοδιοίκηση η οποία έρχεται αρρωγός. Έχω παρατηρήσει ότι από πολλά σημεία της περιφέρειας Ηπείρου έρχονται παράπονα για λειψές ποσότητες νερού, είτε για υδροδοτήσεις είτε για ζωικό κεφάλαιο. Κάνω μια έκκληση. Πρέπει να μην ξανασυμβεί αυτό το γεγονός. Όπου έχουμε υδρομαστεύσεις, να σπεύσουν οι δήμοι να τις φτιάξουν. Δεν είναι να θυμόμαστε την ώρα της μάχης ότι έχουμε ελαττωματικές υδρομαστεύσεις. Επίσης, ομπροδεξαμενές, όπου υπάρχουν ή όπου χρειάζονται, να τελειώνουν, γιατί αυτές μπορεί να έχουν και διπλό ρόλο, και ρόλο για να ποτίζονται τα ζώα της περιοχής και όλο το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και αν χρειαστεί σε ένα ελικόπτερο μπορεί να πάρει εύκολα ποσότητες νερού που έχουν μαζευτεί από το χειμώνα, να τις διαθέσει σε πολύ κοντινή απόσταση αν συμβεί κάποια πυρκαγιά. Ο κ. Καχρημάνης χαρακτήρισε σημαντική και εκ των προτέρων επιτυχημένη στο μεταξύ την απόφαση του Πρωθυπουργού να ορίσει ως επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Εύβοιας τον Σταύρο Μπαίνο. Θέλω να εξάρω την πρωτοβουλία που πάρθηκε να βοηθήσει ο κύριος Σταύρος Μπαίνος για την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Είμαι από τους ανθρώπους που θα το ονομάσω, δέχτηκα την ευεργεσία του μέσα στα πλαίσια των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, που δεν ήταν μόνο η αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων, αλλά ήταν και παραπλήσες ενέργειες οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το 21-27, και τεράστιο ρόλο παίξαν οι πρωτοβουλίες του και οι μελέτες, οι οποίες μας έδωσαν το δικαίωμα σήμερα να παίζονται οι μπάκχες στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, που στα οποία έχουμε συμμετοχή, είτε αυτό λέγεται γείτονα, είτε αυτό λέγονταν χτες περιοχή Νικοπόλεως, είτε λέγεται Δωδόνη ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι ήταν από τις πολύ πετυχημένες πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, και θέλω να πω κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε να έχουμε φωτεινά τέτοια παραδείγματα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο και προέρχονται από την τριβή την καθημερινή της αυτοδιοίκησης, άσχετα αν πέρασαν κάποια στιγμή και στην κεντρική πολιτική σκηνή.